Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου, την τετάρτη εντολή που αναφέρεται εις τον αγιασμό της εβδόμης ημέρας. Αφού είδαμε το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης με τον αρχαίγονον χαρακτήρα του, βλέπουμε πώς τοποθετείται και από το πνεύμα της Καινής Διαθήκης η ίδια η εντολή, όπως μας την αναλύει θαυμάσια ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μία ανάλυση πρώτη θα με κάνει την περασμένη εβδομάδα, συνεχίζομαι για να τελειώσουμε συν Θεό. Λέγει ότι θα γιάζεις την ημέρα, την εβδόμη, την Κυριακή δηλαδή, και μνηστήσει του μέλλοντος αιώνας και θα θυμηθείς τον μέλλοντα αιώνα. Ελέγαμε ότι η Κυριακή είναι ο τύπος του μέλλοντος αιώνος, εις τον οποίο δεν θα υπάρχει εργασία, ούτε καν η εργασία των εντολών. Αλλά θα υπάρχει η ατέρμον λατρεία και δοξολογία του Αγίου Τριαδικού Θεού. Έτσι, η Κυριακή είναι ο τύπος του μέλλοντος αιώνος και θα θυμηθείς από τον τύπον εκείνον τον αιώνα, εις τον οποίο θα υπάρχει η απραξία, ούτως υπήν η βιοποριστική. Και συνεχίζει. Και μελετήσεις εν πάσεστες εντολές και δικαιώμαση Κυρίου, Κυρίου. Και θα μελετήσεις εις όλας τα εντολάς και τα δικαιώματα του Κυρίου, εκείνα που ανήκουν εις τον Θεόν. Πραγματικά πρέπει να πούμε ότι η Κυριακή είναι η κατεξοχήν ημέρα μελέτης του Λόγου του Θεού. Διότι αν η μελέτη πρέπει να γίνεται κάθε ημέρα, ημέρας και νυχτός, λέγει, το βιβλίο του νόμου δεν θα πέσει από τα χέρια σου. Ημέρας και νυχτός. Θα γράψεις τον νόμο παντού, στο σπίτι σου μέσα, στα ντουβάρια, στα ανώφλια, στις πόρτες, παντού, να τον ευλέπεις. Και ακόμη έβαζαν στα κράσπεδά των οι Εβραίοι, έβαζαν κρόσια, όπως βάζουμε εμείς σήμερα στο επιτραχύλιο, για να τους θυμίζει τον νόμο του Θεού, τις εντολές και τα διατάγματα του Θεού. Έπρεπε με άλλα λόγια και κατά οπτικών, εποπτικών καλύτερα τρόπων, ο νόμος του Θεού να είναι μπροστά στα μάτια του καλού Ισραηλίτου. Έτσι και εδώ θα λέγαμε ότι η μελέτη του Λόγου του Θεού πρέπει να είναι καθημερινή και αδιάλειπτη, πάντοτε. Ύστερα μελέτη δεν σημαίνει παίρνω απλώς ένα βιβλίο, αλλά και αναχαράζω εκείνα τα οποία έχω διαβάσει. Διότι αν μόνο διαβάζω, παθαίνω με εκείνο που σας έλεγα προηγουμένως, στην ώρα των απορριών, πώς καταφέρνουμε να ακούμε, να ακούμε, να ακούμε, αλλά στο τέλος να μην μαθαίνουμε. Γιατί απλούστατα μέσα μας δεν ανακατατάσσομαι την ύλη την οποία παίρνουμε. Εάν ακούω μόνο και δεν έχω εκείνη την ικανότητα του νου να παίρνω αυτό που άκουσα, να το επεξεργάζομαι, όπως το μυρικαστικό ζώο βγάζει την τροφή ξανά στο στόμα και την ξαναμασάει, να την επεξεργάζομαι και να την διευθετώ και να την τοποθετώ στα ντουλαπάκια των γνώσεών μου, της μνήμης μου, βάζοντάς τα στα οικεία ντουλαπάκια, ότι αυτό πάει εκεί και εκείνο πάει εκεί, όπως η νοικοκυρά όταν αγοράζει από το μπακάλι τρόφιμα, δεν τα βάζει όλα μαζί, ζάχαρη, αλάτια, όλα εκεί, σπίρτα, ξέρω εγώ. Όχι. Το καθένα έχει τον ντουλάπι του. Έτσι και εγώ, αν την καινούρια μου γνώση τη συνδέσω με την παλαιά, αλλά την οικία παλαιά γνώση, τότε αυτό θα με βοηθήσει να μπορέσω να μάθω. Η μελέτη είναι σπουδαίο πράγμα. Όχι η μελέτη απλώς του βιβλίου. Η μελέτη που θα κάνω μέσα μου. Αυτό λέγεται στη γλώσσα των πατέρων θεωρία. Να αρχίσω να μελετώ με το νου μου και με την καρδιά μου. Και με την καρδιά μου. Γιατί όταν μελετώ με το νου μου και η καρδιά μετέχει, μεγάλο πράγμα, γόνιμο πράγμα, τότε αυτό, αγαπητοί μου, γίνεται κτήμα μου. Τότε αυτό με διαμορφώνει, με κάνει εκείνο που θα με κάνει. Εάν αυτά πάντοτε καταμίζω ένα λόγο την Κυριακή, την Κυριακή θα πάμε να ακούσουμε και κήρυγμα.
το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνεται τις καθημερινές και κάθε μέρα. Αλλά η Κυριακή είναι η μέρα που προσφέρεται το κήρυγμα και η μελέτη. Έτσι, εκεί θα πρέπει να κάνουμε και αυτό, την μελέτη την ημέρα αυτήν. Και εξετάσεις σε αυτόν. Μη τι παρέβεις ή παρέλειψες και διορθώσεις σε αυτόν εν πάση. Ακόμη την Κυριακή, αν η διοπάλη της εβδομάδος δεν σου επέτρεψε να κάνεις μια αυτοκριτική, θα πρέπει την ημέρα εκεί να κάνεις μια αυτοκριτική. Τι παρέβεις, τι παρέλειψες και να διορθωθείς. Θα σας έλεγα ακόμα ότι η απουσία αυτοκριτικής είναι εκείνη η οποία είναι η παιτία του ότι δεν διορθωνόμαστε. Και προσκαρτερήσεις εν αυτή το του Θεού ναό και τες εν αυτό συνάξεση παραμενείς. Προσκαρτερώ θα πει μένω κάπου πολύ ώρα, πολύ χρόνο. Προσέξτε παρακαλώ το ρήμα προσκαρτερώ. Αν θυμόσαστε, είναι παρμένο από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων που αναφέρεται ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι σαν ο λαός του Θεού, η Εκκλησία, προσκαρτερούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κλάση του άρτου. Δηλαδή, εις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και εις το κήρυγμα. Θα λέγαμε στη λειτουργία και στο κήρυγμα. Προσκαρτερώντες. Θα πει μένοντες ώραν πολλήν. Σήμερα κοιτάζουμε πότε θα τελειώσει η Εκκλησία ή πότε θα τελειώσει το κήρυγμα. Αν θέλετε με την ευκαιρία, μάλιστα, το λειτουργικό κήρυγμα κάποτε ήταν μισή ώρα. Δεν αποκλείω βέβαια ότι πολλές φορές στα κηρύγματά μας λέμε φλιαρίες και μπορεί να κουραστεί ο λαός. Δεν το αποκλείω αυτό, οπωσδήποτε. Κάποτε λέμε και ανοησίες. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Και τότε θα λέγαμε προκειμένου να ακούγονται ανοησίες, είναι προτιμότερο να μην ακούγεται τίποτε ή κάτι λιγότερο. Τουλάχιστον λιγότερες ανοησίες. Αν όχι πάρα πολλές. Να ακούει κανείς μισή ώρα ανοησίες. Αλλά όμως και άλλοι λόγοι επέβαλαν το κήρυγμα να είναι λίγο. Της Κυριακής, το λειτουργικό. Και σιγά σιγά το κάναμε 20 λεπτό, το κάναμε 4, έγινε 10 λεπτό, κατεβήκαμε στα 8 λεπτά, μιλάμε για 5 λεπτά και σήμερα μιλάμε για 3 λεπτά. Το επιχείρημα, στερεότυπο πάντα, ο κόσμος είναι κουρασμένος. Και πρέπει να του πούμε λίγα λόγια. Μα μέσα σε 3 λεπτά τι θα πεις? Και πώς θα μπορέσει ποτέ αυτός ο λαός να μάθει μερικά πράγματα από το περιεχόμενο της πίστεως του? Θα μπορέσει να μάθει. Αλλά και οι λεγόμενες οριές, το λεγόμενο οριαίο κήρυγμα δεν είναι βεβαίως μία ώρα. Είναι 45 λεπτά. Εκεί. Αλλά εξαρτάται, αγαπητοί μου, από την όρεξη του κόσμου. Λέμε πόσο θα δίνεις το παιδί σου? Κατά την όρεξη του. Πεινάει, του δίνεις και τρώει. Εάν εσείς θα θέλετε να ακούσετε μια ώρα κήρυγμα και το κήρυγμα θα σας ενδιέφερε πραγματικά ο λόγος του Θεού, τότε τι θα κάνατε? Θα προσκαρτερούσατε. Θα μένατε ώρα πολύ. Αυτό είναι όλο. Οι παλαιοί άνθρωποι είχαν όρεξη να ακούσουν. Σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν όρεξη να ακούσουν. Όσο και αν θα θέλαμε να γαρνίρουμε το κήρυγμα και να το φτιάξουμε. Σήμερα οι άνθρωποι είναι της οσί, όπως λέει κάπου η Αγία Γραφή, βαρύς. Έχουνε βαριά τα αυτιά τους. Δεν μπορούν πια να ακούν. Ενώ αντιθέτως είναι έτοιμοι να ακούνε ώρες πολλές γραώδεις μύθους. Ώρες να βλέπουν στην τηλεόραση. Μα ώρες. Μη μου πείτε ότι στην τηλεόραση καθόμαστε και στην εκκλησία να και εδώ καθόμαστε. Μη μου το πείτε αυτό. Μη μου πείτε ότι έχουμε ποικιλία στην τηλεόραση. Και εδώ έχουμε ποικιλία. Με τη διαφορά πως η οθόνη είναι μέσα στο μυαλό μας, μέσα στη φαντασία μας. Και μάλιστα έχει πιο μεγάλη αξία, διότι οι εικόνες στην τηλεόραση είναι έτοιμες και δημιουργούν μια αδράνεια και μια οκνηρία εις το νου. Αντιθέτως, εδώ έχουμε λέξεις, οι οποίες λέξεις παίρνονται από τα αυτιά σας,
τοποθετούνται από το μυαλό σας καταλήλως, γίνεται μια διαδικασία και το μυαλό οξύνεται δημιουργώντας τις εικόνες. Μόνο του και το μυαλό δημιουργεί τις εικόνες. Είτε άμα σας διηγούμε εγώ μια ιστορία, σας διηγούμε κάτι, εσείς αμέσως φτιάχνετε εικόνες στο μυαλό σας. Αυτά όλα δημιουργούν οπωσδήποτε μια όξυνση στο μυαλό. Το μυαλό τρίβεται, ακονίζεται και έχει πιο μεγάλη αξία. Τότε τι είναι εκείνο που μας κάνει πια σήμερα να βαριόμαστε να μείναμε πολύ στη λατρεία και στο κήρυγμα? Είναι κυρίως γιατί πια βαρεθήκαμε να ακούμε το Λόγο του Θεού. Έχουμε αθεράπευτη ακηδεία. Τεμπελιά αθεράπευτη. Και ακόμη παραμενείς εν αυτό, δηλαδή στο ναό, θα σας το διαβάσω, το του Θεού ναό και τες εν αυτό συνάξεις ή παραμενείς. Και θα μείνεις εις τα συνάξεις μέσα στο ναό, όπως είναι όλο μαζί το εκκλησίασμα. Και μεταλείψει εν ειλικρινή πίστη και ακατακρίτω συνειδότη του Αγίου Σώματος και Αίματος Χριστού. Και εκεί θα μείνεις να κοινωνήσεις. Ακατάκριτο συνείδηση είναι ακατηγόρητη συνείδηση. Δηλαδή, όταν η συνείδησή σου δεν σε κατηγορεί για κάτι. Και με αληθινή πίστη ειλικρινή ότι αυτό που θα κοινωνήσεις είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Έτσι, δεν είναι απλώς μια ευκαιρία που θα ακούσεις Λόγο Θεού, αλλά και θα μετέχεις δεσποτικών σαρκών. Και αρχήν ακριβεστέρου βίου άρξη και ανακαινήσεις σε αυτόν και ετοιμάσεις προς υποδοχή των μελώντων αιωνίων αγαθών. Εκεί μέσα στο ναό, από αυτά που θα ακούσεις και από τη μετοχή σου στο σώμα και το αίμα του Χριστού, θα αρχίσεις μια καινούρια ζωή. Θα βάλεις αρχή ενός ακριβεστέρου βίου. Θα πει ακριβέστερος. Πρώτα νίστευα έτσι, τώρα ακριβέστερα. Πρώτα προσευχόμουν έτσι, τώρα ακριβέστερα. Πρώτα τηρούσα εκείνη την εντολή έτσι, τώρα ακριβέστερα. Δηλαδή λεπτομερέστερα. Αυτό σημαίνει προκοπή. Επειδή ακριβώς δεν προσέχουμε αυτά τα σημεία, δεν προκόπτουμε. Δεν προκόπτουμε. Είναι χαριτωμένο πράγμα κάποτε να σου πει ο άλλος ή να σε πληροφορεί η συνείδησή του ότι προκόβεις, ότι ανεβαίνεις, προκόβεις. Όπως είναι ο μαθητής ο οποίος προκόβει πραγματικά, το βλέπει ο ίδιος, το βλέπουν και οι γύρω. Ή όπως είναι τα έσοδά σου που ανεβαίνουν, προκόβουν, γίνονται περισσότερα, τα βλέπεις, χαίρεσαι. Σκεφτείτε τώρα τα πνευματικά σου έσοδα όταν ανεβαίνουν. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Δεν υπάρχει πιο χαριτωμένο πράγμα από το να βλέπεις έναν άνθρωπο να προκόβει. Να προκόβει. Πρέπει να σας πω μόνο ότι οι πολύ λίγοι άνθρωποι από όλους αυτούς που ακούνε το Λόγο του Θεού είναι εκείνοι που προκόβουν. Σας το λέγω αλήθεια. Μην μου πείτε και που το ξέρω. Επειδή έχουμε μια μικρή δυνατότητα να το ξέρω με αυτό σε πολλούς, λίγοι αληθινά προκόβουν. Λίγοι πραγματικά. Και η ζωή τους να γίνεται ακριβέστερη και ακριβέστερη. Όταν λέμε όμως ακριβέστερη, πρέπει να σας σημειώσω εδώ ένα κίνδυνο. Όχι σχολαστικότερη και σχολαστικότερη, γιατί ο σχολαστικισμός είναι μια αρρώστια. Πρέπει να σας το πω και αυτό. Άλλο είμαι ακριβής άνθρωπος και άλλο είμαι σχολαστικός άνθρωπος. Ο σχολαστικός είναι ο άνθρωπος που είναι φοβερά ενοχλητικός, πρώτα στον εαυτό του και μετά στο περιβάλλον του. Όχι. Ο ακριβής άνθρωπος ταυτοχρόνως διαθέτει και την διάκριση να ξέρει πως πάντα θα κινείται. Πάντοτε. Δεν υπάρχει τίποτε το καρφωμένο. Υπάρχει πάντοτε μία ευληγησία διακρίσεως πως πάντα θα κινούμε. Ενώ ο σχολαστικός κάποτε καρφώνεται και μένει εκεί αλήγιστος. Είναι φοβερό πράγμα, σαν το λάστιχο που έχει πολυκερίσει και δεν έχει πια την ικανότητα να κινείται, αλλά το βλέπεις και είναι χοντρό πια πράγμα και βέβαια δημιουργεί προβλήματα.
και ανακαινήσεις σε αυτόν. Θα ανακαινήσεις τον εαυτό σου και θα τον ετοιμάσεις για να υποδεχθείς τα μέλλοντα αγαθά. Δηλαδή θα ετοιμάζεσαι δια των θάνατων. Ω, πού να το πει κανείς σήμερα αυτό σε ανθρώπους οι οποίοι κάθε άλλο παρά θα επιθυμούσαν να φύγουν από τον παρόντο κόσμο ή να ανταλλάξουν τα παρόντα αγαθά με μέλλοντα αγαθά. Και όμως, αγαπητοί μου, το μυστικό της αληθινής πνευματικής ζωής είναι όταν έχουμε εκτιμήσει τα πνευματικά αγαθά, τα ουράνια αγαθά, και ανταυτόν δεν δίδομαι τίποτε. Τα επίγεια φτωχά, πολύ φτωχά. Έτσι ο άνθρωπος που εξετίμησε τα ουράνια αγαθά ετοιμάζεται για τα επίγεια αγαθά. Δια της γήινης ούτε τις άλλες ημέρες κατά χρήση. Εν δε τη Κυριακή πάντων δια το προσεδρεύειν το Θεό αφέξει πλην των αναγκαιοτάτων και ον άνευ ζήν αδύνατον. Ακόμη θα πρέπει να μην κάνεις καταχρήσεις όχι μόνο την Κυριακή αλλά και τις άλλες ημέρες. Είναι αυτό λιγάκι για την εποχή μας ειρωνικό όταν σκεφτόμαστε ότι είμαστε κυριακάτικοι χριστιανοί. Είμαστε την Κυριακή χριστιανοί και τη Δευτέρα όχι χριστιανοί. Τη Δευτέρα είμαστε δωρολάτρες. Γιατί η ζωή μας είναι αλλιώτικη. Ή καλύτερα, αν θέλετε, τη Δευτέρα είμαστε χριστιανοί και την Κυριακή δωρολάτρες. Γιατί σήμερα το έχουμε και αντιστρέψει αυτό. Επειδή την Κυριακή κάναμε πολλά αμαρτήματα, όπως θα μας το πει λίγο πιο κάτω ο Άγιος Πατήρ. Ακόμη δεν θα κάνεις δουλειές την Κυριακή έξω από τις αναγκαιότατες, εκείνες οι οποίες είναι τόσες που να πρέπει να ζήσεις, να μαγειρέψεις και τα λοιπά. Ούτω γάρ των Θεών έχων τόπον καταφυγής ού μεταβήση. Έτσι, γιατί έτσι, έχοντας τον Θεόν σαν τόπο καταφυγής, δεν θα πας κάπου αλλού. Ποιο είναι αυτό το κάπου αλλού? Το κάπου αλλού, αγαπητοί μου, είναι όλοι οι άλλοι τόποι που η εποχή μας ιδίως, αλλά μην νομίζετε όχι μόνο η εποχή μας αλλά και οι παλαιότερες εποχές, στο Βυζάντιο ήταν οι υπόδρομοι, ο υπόδρομος, ο φοβερός υπόδρομος, ο φοβερός υπόδρομος, η μεγάλη αυτή πληγή του Βυζαντίου, φοβερή πληγή του Βυζαντίου. Σήμερα είναι το ποδόσφαιρο. Βλέπετε ότι καταφυγή την Κυριακή είναι το γήπεδο, είναι οι κινηματογράφοι, είναι τα διάφορα clubs, τα night clubs, να τα πούμε έτσι, δισκοτέκ. Σήμερα ξέρετε οι λέξεις δισκοτέκ και το πράγμα και οι λέξεις είναι απριχαιωμένα. Είναι άλλα βαρύτερα πράγματα, πιο βαριά πράγματα. Δεν έχουν τα δισκοτέκ πλέον, είναι αθώα. Εκεί πάνε πλέον τα νήπια. Όλα αυτά είναι τόποι καταφυγής. Έξω όμως από τον τόπο καταφυγής που είναι ο ναός του Θεού, δεν θα πας εις τους τόπους αυτούς. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ότι εάν πραγματικά ευαπτίστης και φέρεις το όνομα του Χριστού, δεν θα τρέχεις ούτε στους υποδρόμους ούτε στα θέατρα, διότι δεν είναι τόποι καλοί αυτοί. Τότε πυρ των παθών ουκε κάψεις και το βάσταγμα της αμαρτίας ουκ αρείς. Και ακόμη το πυρ των παθών την ημέρα της Κυριακής δεν θα το υποδαβλήσεις, ούτε θα κρατήσεις το βάρος της αμαρτίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πρόσεξε την Κυριακή που δεν θα εργάζεσαι. Μην νομίσεις ότι την ημέρα εκείνη μπορείς να αναπτύξεις τα πάθη σου. Κι όμως, αν υπάρχει μια μέρα, αγαπητοί μου, που αναπτύσσονται κυριολεκτικά τα πάθη, ιδίως τα σαρκικά, είναι η Κυριακή. Η ανηθικότητα, η κρεπάλη, η μέθη, η ασωτεία. Είναι η Κυριακή. Γι' αυτό, όπως τα ξέρετε, έξω από τα δυστυχήματα έχουμε καταστατιστική, έχουμε και μερικούς αστυνομικούς εδώ, πιστεύω να μην με διαψεύσουν,
τα περισσότερα εγκλήματα γίνονται Σαββατοκύριακο. Όχι δυστυχήματα, εγκλήματα. Γιατί? Διότι τις δύο αυτές οι μέρες υποκαίνονται τα πάθη. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Άγιος Πατήρ, πρόσεξε. Αληθινός αγιασμός της Κυριακής είναι και να εκκλησιαστείς και να μελετήσεις και να ακούσεις κήρυγμα και να κοινωνήσεις, αλλά και να μην υποκάψεις τα πάθη σου. Και ούτω την ημέραν των Σαββάτων αγιάσεις. Με τον τρόπον αυτόν θα αγιάσεις την ημέρα της Κυριακής. Σαββατίζον την των κακών απραξία. Φυλάτων την ημέρα του Σαββάτου από την απραξία των κακών. Την Κυριακή δε, τας νενομισμένας μεγάλας εορτάς συνάψεις. Τι Κυριακή είναι δοτική? Στην Κυριακή, ως προς την Κυριακή, δηλαδή στην Κυριακή θα επισυνάψεις, θα ενώσεις και τα συνήθις μεγάλας εορτάς. Που σημαίνει ότι την ίδια τάξη για ό,τι είπαμε για την Κυριακή είναι και οι εορτές. Τα αυτά πράττων και από τον αυτόν απεχόμενος. Τα ίδια πράγματα κάνοντας και τις γιορτές, και από τα ίδια πράγματα θα απέχεις τις μεγάλες γιορτές όπως και την Κυριακή. Αυτά έχει να μας πει ως προς την τετάρτη εντολή, αγαπητοί μου, τόσο ο νόμος του Θεού, ορώμενος από το πρίσμα της Παλαιάς Διαθήκης, όσο και ο νόμος του Θεού, η τετάρτη εντολή, ορωμένη από την Καινή Διαθήκη, από το πρίσμα της Καινής Διαθήκης, που μας την κάνει την ανάλυση ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και εδώ τελειώνει αυτή η τετάρτη εντολή. Ας προσπαθήσουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε να αγιάζουμε πράγματι την ημέρα της Κυριακής. Και τώρα σύνθεο εισερχόμεθα εις την πέμπτη εντολή. Πρέπει μόνο να σας πω ότι έως εδώ οι εντολές αυτές αναφέρονται εις τον Θεόν. Οι υπόλοιπες εντολές, οι έξι, αναφέρονται εις τα σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Συνεπώς, η παράβαση των πρώτων εντολών είναι ασέβεια, η δε παράβαση των έξι εντολών είναι αμαρτία. Η διάκριση λοιπόν μεταξύ αμαρτίας και ασέβειας είναι ότι η μεν αναφέρεται εις τον Θεό, στα σχέση μας με τον Θεό, η δε στα σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Περιττώ να σας πω ότι η παράβαση των τεσσάρων πρώτων εντολών είναι βαρυτέρα από ότι η παράβαση των έξι υπολείπων εντολών. Η πέμπτη εντολή αναφέρεται εις την τιμή των γονέων. Σας είπα ότι είναι οι εντολές που καθορίζουν τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Ποιοι είναι όμως οι άλλοι άνθρωποι? Όλοι γύρω μας. Και ποιοι είναι αυτοί που είναι πιο κοντά μας? Προφανώς είναι οι άνθρωποι που μας γέννησαν. Και μέσα στο περιβάλλον τους έχουμε μεγαλώσει και αναπτυχθεί. Οι γονείς μας, η οικογένειά μας. Είναι λοιπόν πολύ φυσικό να είναι αυτή η πρώτη εντολή, όπως λέγεται, της επαγγελίας. Διότι οι έξι εντολές είναι οι εντολές επαγγελίας, αυτή δε είναι η πρώτη εντολή. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Ον τρόπον ενετήλατος η Κύριος ο Θεός σου, ή να εύση γέννητε και ή να μακροχρόνιος γέννη επί της γης, εις Κύριος ο Θεός διδοσίσει. Να τιμάς τον πατέρα σου και την μητέρα σου με τον τρόπο που ο Κύριος σου έχει παραγγείλει, για να σου βγει σε καλό και για να σταθείς μακροχρόνιος πάνω στη γη την οποία ο Κύριος σου έχει δώσει. Ας δούμε πρώτα, αγαπητοί μου, όπως προσφέρεται στη διατύπωση από τον Παλαιό Νόμο. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου.
Το αντικείμενο είναι ο πατέρας και η μητέρα. Προηγείται ο πατήρ, ακολουθεί η μητέρα. Ο πατέρας γεννά, η μητέρα τίκνη. Προηγείται λοιπόν ο πατήρ, ο γεννά. Εξάλλου ο πατέρας είναι και η κεφαλή της οικογενείας. Τιμησένα και λοιπόν θα αναφερθεί πρώτος. Ώστε δεν είναι τυχαίον το ότι μπαίνει πρώτος ο πατέρας. Δεν είναι τυχαίο. Βλέπετε σήμερα στην προσπάθεια να διορθώσω με το λεγόμενο, πώς λέγεται, οικογενειακό δίκαιο. Γαζί, το οικογενειακό δίκαιο κατά το σχέδιο του Γαζί, προσπαθούμε να βάλουμε πράγματα αλλοπρόσαλα. Αγαπητοί μου, προσέξτε, όλα αυτά δεν είναι ονόματι μιας ισότητας, μιας ισότητας, μια παραμύθια, ως να μην υπάρχει πραγματικά ισότητα. Αν δεν υπήρχε στους περασμένους αιώνες, είναι γιατί καταστρατηγήθηκε ο νόμος του Θεού. Αν πραγματικά παίρναμε σωστά το νόμο του Θεού, η μητέρα δεν υστερεί ως προς τον πατέρα. Και μόνο γιατί και οι δυο μπαίνουν εδώ στην εντολή, είναι μεγάλο θέμα αυτό, αγαπητοί μου. Και νομίζουμε τώρα ότι θα έχουμε μία απελευθέρωση. Απελευθέρωση. Εάν καταφέρουμε τη μητέρα να την ανεξαρτητοποιήσουμε από τον πατέρα, γιατί εκεί οδηγεί το σχέδιο Γαζί. Σημειώσατε δε ακόμα ότι ό,τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι δεν θα μείνει απλήρωτο, θα το πληρώσουμε πολύ ακριβό, διότι όταν παραβαίνουμε εκείνα που ο Θεός έχει θέσει σαν όρια, αυτά τα όρια είναι τα όρια κοινωνικής ευρυθμίας και σταθερότητος. Εάν λοιπόν εμείς μεταθέσουμε αυτά τα όρια, τότε δεν θα έχουμε κοινωνική ευρυθμία και σταθερότητα, δηλαδή κοινωνικές ακαταστασίες. Είναι πολύ φυσικό. Και τότε το παιδί θα στρέφεται εναντίον του πατέρα, θα στρέφεται η γυναίκα εναντίον του ανδρός, ο άνδρας εναντίον της γυναίκος, και θα γίνεται ό,τι γίνεται ή αρχίζει να βλέπουμε να γίνεται. Ώστε εδώ το αντικείμενο της τιμής είναι ο πατέρας και η μητέρα. Λέμε βέβαια πάντοτε ότι η μητέρα έχει, πονάει πιο πολύ τα παιδιά της, γιατί έχει πονέσει κατά την εγκυμοσύνη της και κατά των τοκετών της. Δεν ξέρω αυτό πάντα αν είναι αληθινό. Ένας αλήθινος πατέρας εξίσου αγαπάει το παιδί του όπως και η μητέρα. Άλλο τώρα ότι ο πατέρας μπορεί να είναι πιο πολλές ώρες έξω από το σπίτι και η μητέρα πιο πολλές ώρες μέσα στο σπίτι. Δεν έχει πολύ σημασία. Είναι θέμα πλέον αγωγής. Το θέμα του συνδέσμου και της αγάπης δεν είναι θέμα κυτάρων και αίματος. Είναι θέμα αγωγής. Εάν λοιπόν και ο πατέρας ασκήσει μια κατάλληλη αγωγή στο παιδί του, στα παιδιά του, τότε η αγάπη των παιδιών προς τους γονείς θα είναι ίση. Και στον πατέρα και στη μητέρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ένας υποφέρει πιο πολύ από τον άλλον, ούτε ο ένας αγαπάει πιο πολύ από τον άλλον. Και με την ευκαιρία θα σας έλεγα, μήποτε αγαπητοί μου πείτε στα παιδιά σας, αν σας αγαπούν και αν σας αγαπούν πιο πολύ από τους άλλους, ή τουλάχιστον το χειρότερο, αν έχοντας άνδρας μπροστά μου, αν το παιδί σας σας αγαπάει πιο πολύ εσάς από τη μητέρα του. Αυτά είναι απονενοημένα πράγματα. Είναι τρελά πράγματα. Είναι μια αγωγή η οποία είναι καταστρεπτικοτάτη. Θα κάνετε το παιδί σας να σας χωρίσει με αυτό που θα σας πει. Όταν θα σας πει το παιδί σας, εγώ μπαμπά, πατέρα, σ' αγαπώ πιο πολύ από τη μαμά, θα το μαλώσετε το παιδί αν μάλιστα το πει μόνο του. Τι, να αγαπάς πιο πολύ από τη μητέρα σου, θα αγαπάς και εμένα και τη μητέρα σου εξίσου. Αν θέλετε να ασκήσετε μια σωστή αγωγή. Προσέξτε όμως τι ρήμα βάζει. Βάζει το ρήμα τίμα. Το ρήμα τιμό δεν έχει βεβαίως τη διάσταση του ρήμα ευσεβούμε. Λέγει η πρώτη εντολή, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, διανοίας σου, ισχύου σου κτλ. Αγαπήσεις. Έτσι αρχίζει η εντολή
προς τον Θεόν Πατέρα. Εδώ όμως, όταν αποτείνεται προς τον επίγειο Πατέρα, λέει το ρήμα Τίβα. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του αγαπώ και του τιμώ? Υπάρχει διαφορά μεταξύ του ευσεβούμε και του τιμώ? Μα νομίζω τρομακτική διαφορά, αγαπητοί. Γι' αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, συγγνώμη, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, θα θυμηθεί και θα μας πει ότι αν αγαπάς τους γονείς σου πιο πολύ από το Θεό, αμαρτάνεις. Και δεν θα ακούσεις, θα το πούμε αυτό, αν προλάβουμε και σήμερα, δεν ξέρω, δεν θα ακούσεις τους γονείς σου αν υποτεθεί ότι σου μιλούν εναντίον του Θεού. Αλλά θα ακούσεις πρώτα το Θεό. Λοιπόν, το ρήμα τιμώ είναι περιοριστικόν των σχέσεών σου με τους γονείς σου. Θα το πω άλλη μια φορά. Το ρήμα τιμώ, που δεν έχει τις διαστάσεις του αγαπώ, όχι ότι δεν σημαίνει ότι θα αγαπώ τους γονείς μου, αλλά θα το πω άλλη μια φορά. Το ρήμα τιμώ, που δεν έχει τις διαστάσεις του αγαπώ, όχι ότι δεν σημαίνει ότι θα αγαπώ τους γονείς μου, αλλά είναι περιοριστικό για να δείξει σε σχέση με την πρώτη εντολή ότι δεν μπορείς να κάνεις, να έχεις απεριόριστες σχέσεις με τους γονείς σου, εκείνες που θα έπρεπε να έχεις με το Θεό. Διότι το ρήμα ευσεβούμε και το ρήμα αγαπώ είναι ανεφορίων. Βρέστε μου σας παρακαλώ τα όρια της αγάπης. Πού παν, λέγει μια κουβέντα, ότι η αγάπη είναι κρατεή σαν το θάνατο και φτάνει μέχρι το θάνατο. Βάλετε λοιπόν όρια της αγάπης. Η αγάπη περνάει και το θάνατο. Τον περνάει το θάνατο. Με αυτό λοιπόν, με αυτό τον τρόπο, θα αγαπήσεις τον Θεό. Το τίμα σημαίνει με προϋποθέσεις θα αγαπήσεις τους γονείς σου. Διότι η αληθινή αίτηση της ζωής σου δεν είναι οι γονείς σου, είναι ο Θεός. Οι γονείς σου είναι απλώς η παιδαγωγή εκείνη, οι διαχειριστές, οι οικονόμοι εκείνοι της ζωής σου και της αγωγής σου. Αλλά διαχειριστές. Γι' αυτό το λόγο δεν έχει το δικαίωμα ο γονιός να πει στο παιδί του ότι δεν θα ευλαβήσει τον Θεό. Στρέφεται εναντίον του κυρίως ιδιοκτήτου και του κυρίως πατρός του Θεού. Ας το λάβουμε αυτό υπόψη, είναι χαρακτηριστικό το ρήμα τίμα. Για να το καταλάβετε, θα σας πω πού αλλού είναι γραμμένο αυτό το τίμα στην Αγία Γραφή. Λέγει «Τίμιος ο γάμος εν πάση και οικείται αμίαντος». Δεν λέγει «Ούτε άριστος ο γάμος εν πάση, ούτε άγιος ο γάμος εν πάση». Αλλά λέγει «Τίμιος ο γάμος εν πάση». Γιατί? Γιατί αποτελεί ένα σχήμα. Διότι αν απλούστατα δεν μετέλθεις των γάμων, δεν σημαίνει ότι στερείσαι ενός πράγματος το οποίο είναι άγιον. Αλλά είναι κατ' εκλογή. Συνεπώς, ο γάμος είναι τίμιος. Το θυμίστε, είναι στην προς Εβραίους επιστολή. Τίμιος ο γάμος εν πάση και οικείται αμίαντος. Προσέξτε, οικείται αμίαντος. Το κρεβάτι, το συζυγικό θα είναι αμίαντο, καθαρό. Δεν πρέπει να υπάρξει ποτέ μοιχεία. Πόρνους δε και μοιχούς κρινεί ο Θεός, θα καταδικάσει ο Θεός, ώστε τίμιος ο γάμος. Ούτε άριστος, ούτε άγιος, αλλά τίμιος. Αυτό και μόνο μας δίνει αμέσως την εικόνα ότι έχει περιοριστική ισχύ στο ρήμα τιμώ. Προχωρώ. «Ον τρόπον ενετήλατος η Κύριος ο Θεός σου. Θα τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου κατά τον τρόπο που σου παρήγγειλε ο Κύριος ο Θεός». Όπως αγαπητοί μου και την περασμένη φορά είχαμε πει εκείνο το «ον τρόπον» που αναφέρεται στον αγιασμό της 7ης ημέρας, παρενοήθη. Οι Εβραίοι δεν πρόσεξαν αυτό το «ον τρόπον». Δεν το πρόσεξαν. Και τι έπαθαν? Όταν ο Χριστός ήρθε, σας έλεγα την περασμένη φορά,
και είπε στον παραλυτικό σήκω και περπάτα, είπαν οι Εβραίοι, αυτός δεν είναι άνθρωπος του Θεού, διότι καταλύει το Σάββατο. Ναι, αλλά εκείνο το αγιάζει αυτήν την ημέρα των Σαββάτων ον τρόπον. Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ενετήλα τόση σου παρήγγειλε ο Κύριος? Ο τρόπος αυτός είναι να μάθεις πώς ακριβώς πρέπει να αγιάσω. Και ήρθε ακριβώς ο Υιός του Θεού να σε μάθει πώς θα αγιάζεις την εβδόμηνη μέρα. Ή τι, με φιλανθρωπία, με αγάπη. Και όχι με μία άπραγη, νεκρή αργία, ακίνητη και στατική. Όχι, με μία αργία δυναμική, που θα είναι δυναμική από αγάπη και θα γεμίζει από αγάπη. Λοιπόν, κατά παρόμοιο τρόπο και εδώ λέει εκείνο των τρόπων, κατά περίεργο τρόπο οι Εβραίοι και εδώ παρενόησαν τα πράγματα. Και έρχεται ο Χριστός να το ελέγξει αυτό. Ενθυμίστε όταν ο Κύριος επέπληξε τους Εβραίους για μερικά στραβά πράγματα που είχαν και τα οποία αποκαλεί εντάλματα ανθρώπων. Ένταλμα θα πει εντολή. Εντολή, εντάλματα ανθρώπων. Εντολές ανθρώπων. Κρατάτε, λέει, τις εντολές των ανθρώπων, τα εντάλματα των ανθρώπων. Και αθετήσατε την εντολή του Θεού. Και τους λέγει, είναι στο Μάρκο, 7ο κεφάλαιο, 6 έως 13 στίχοι, «Ημείς δε λέγεται, αφού αθετήσατε την εντολή του Θεού, εάν είπε άνθρωπος το πατρί ή τη μητρή αυτού, κορβάν, τότε είναι ελεύθερος». Δηλαδή, αυτό θα πει δώρον. Εκείνος που θα πει στον πατέρα του ή τη μητέρα του, δώρον, είναι ελεύθερος από την εντολή να φροντίσει για τους γονείς του. Δηλαδή, άκουσε πατέρα μου, πρέπει κατά την εντολή να φροντίσω να σε γυροκομίσω. Λοιπόν, για να σε γυροκομίσω θέλω κάποια λεφτά. Ας πούμε ένα ποσό 100.000 δραχμών. Αυτά τα χρήματα εγώ θα τα δώσω εις τον ναό. Δώρο. Αφιέρωμα. Και αυτομάτως είμαι ελεύθερος από την εντολή να σε γυροκομίσω. Αυτό υπήρχε στους Εβραίους. Και λέει τώρα ο Κύριος, από πού το βρήκατε αυτό γραμμένο? Το λέτε μόνοι σας αυτό το γραμμένο. Και έχετε την εντύπωση όταν εσείς θα θετήσετε την εντολή του Θεού, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ότι ο Θεός θα ευχαριστηθεί με το να του δώσετε εσείς τα χρήματα που θα έπρεπε οι γονείς σας να γυροκομηθούν? Τα χρήματα αυτά να τα προσφέρετε δώρο εις τον ναόν? Θα το ήθελε αυτό ποτέ ο Θεός? Να βλέπει τους γονείς να ταλαιπωρούνται στον δρόμο, να πεινούν και να πάρει ο Θεός τι, να πάρει τα χρήματά σου? Έχει ανάγκη ο Θεός από τα χρήματά σου? Μωρή και τυφλή, λέει ο Κύριος. Το επαναλαμβάνει αυτό για ό,τι εκεί διορθώνει σε σχέση με τα εντάλματα των ανθρώπων. Να λοιπόν η παράβαση εδώ, η διαστροφή της εντολής. Εκείνο το «ον τρόπον ενετήλατος η Κύριος ο Θεός σου», αυτό το ξέχασαν οι Εβραίοι. Αλλά και εγώ και εμείς δεν ξέρουμε, αγαπητοί μου, πόσες φορές μπορούμε να ξεχνάμε τον τρόπον αυτόν και βρίσκουμε χίλιους τρόπους να καταστρατηγούμε την εντολή του Θεού. Αλλά ας προχωρήσουμε. Υπάρχει και η επίπτωση της τιμής προς τους γονείς. Είναι ο καρπός, είναι η αμοιβή ούτως υπήν. Είναι εύση γέννητε. Για να σου βγαίνουν όλα καλά. Είναι εκείνο το περίφημο που κάποτε μπορούν να λένε οι μητέρες και οι πατέρες στα παιδιά τους. Ευχαριστημένοι από τα παιδιά τους, τα οποία τους τιμούν και που φροντίζουν για αυτούς. Ακούω μάλιστα πάρα πολλές φορές, όχι πολύ σπάνιο, όχι βέβαια και πληθωρικών οπωσδήποτε, αλλά όχι σπάνιο, γονείς που λέγουν να είναι καλά το παιδί μου, να είναι καλά ο γιος μου, να είναι καλά η κόρη μου, η νύφη μου, που να τους δίνει ο Θεός όλα τα αγαθά. Με κοιτάζουν, με προσέχουν, με περιποιούνται. Το λέγουν αυτό. Ή και το αντίστροφο.
Δεν με προσέχουν οι γονείς μου. Λοιπόν, λέει η μητέρα ή ο πατέρας, μέσα στην χαρά της τιμής που αποδίδουν τα παιδιά, παιδί μου, να πιάνεις χώμα και να γίνεται χρυσάφι στα χέρια σου. Είναι ευλογία αυτό, είναι ευχή. Τι να σας πω. Πραγματικά, όταν κανείς πάρει αυτήν την ευλογία από τον πατέρα του και τη μάνα του, όχι να την υποκλέψει την ευλογία, όχι να την αποσπάσει με κάποια λόγια, αλλά να την έχει με την περιποίηση που θα κάνει στους γονείς του. Και την αγάπη και τη φροντίδα, και να μην λέει αισχρές κουβέντες στους γονείς του. Μάλιστα, εκείνο το κακολογών πατέρα ή μητέρα μου, είναι στον Έξοδο, αυτός που κακολογεί τον πατέρα του και την κακολογεί, όχι δέρνει, απλώς λέει βρισκές, άσχημα λόγια. Με θάνατο να θανατώνεται. Εκείνος που δέρνει τον πατέρα του και τη μάνα του, φοβερό πράγμα. Που σπρώχνει τη μάνα και τον πατέρα, άκουσα σήμερα μια περίπτωση που κάποια μάνα, γιαγιά, ξέρω εγώ, δεν μοίρασε καλά τη. Έτσι νόμιζε, είναι και γονείς που κάνουν τα λάθη. Μια δίνωσε αυτό με το παιδί την περιουσία για τα χωράφια, γιατί αυτός θα με περιποιηθεί. Δεν με περιποιείται κάποια φορά, τα παίρνω από αυτόν και τα πηγαίνω στον άλλον. Και ο γιος έβγαλε το μαχαίρι και μαχαίρωσε τη μάνα του. Ζει η μάνα ακόμη, τώρα τελευταία φαίνεται τι γίνει αυτό. Και μαχαίρωσε τη μάνα του και την τρέχανε στη Θεσσαλονίκη στο νοσοκομείο. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Να μαχαιρώσω τη μάνα μου, διότι έδωσε στον άλλο μου αδελφό χωράφια. Αύριο θα μαχαιρώσω και τον αδελφό μου. Εάν τελικά τα πάρει ο αδελφός μου τα χωράφια, θα τον μαχαιρώσω. Γι' αυτό ακούστε με. Μαζεύετε πολλά λεφτά. Αγοράζετε χωράφια και διαμερίσματα, να έχετε αύριο να δώσετε τα παιδιά σας να σας μαχαιρώσουν. Έχω την καλύτερη συμβουλή να σας δώσω. Δώστε πολλά χρήματα και χωράφια στα παιδιά σας. Ξαναλέω, για να σας μαχαιρώσουν. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, φρόντισε τα παιδιά σου να τα κάνει σωστούς χριστιανούς και θα κάνουν μόνοι τους περιουσία. Και όχι να τους αφήσεις περιουσία για να σε μαχαιρώσουν αύριο. Και να σε βρίζουν και να σε καταργιώνται από πάνω. Ας είναι. Το θέμα είναι ότι όταν οι γονείς ευχαριστηθούν από τα παιδιά τους, δίνουν την ευχή τους. Σημειώσατε δε ότι όταν δεν ευχαριστηθούν, τότε καταρώνται. Και κατάρα τι σημαίνει? Ο κατάρα γονέων, κατάρα μητρός, εκριζεί. Εκριζεί. Ξεριζώνει θεμέλια οίκων. Μου έλεγε κάποιος άνθρωπος ηλικιωμένος, και είναι θαυμάσιος άνθρωπος, αλλά δεν πρόσεξα, μα ήταν νέος. Είχε λυπήσει τους γονείς του και φαίνεται τον κατηράστησαν οι γονείς. Και μου έλεγε, μου το έχει πει πάρα πολλές φορές ο άνθρωπος αυτός και τον λυπάμαι γιατί είναι θαυμάσιος άνθρωπος. Μου λέγει, ποτέ μου δεν μπόρεσε να μείνει φράγκο στην τσέπη μου. Δεν ξέρω. Η τσέπη μου πάντα τρύπια. Δεν μπόρεσα ποτέ να κρατήσω χρήματα στα χέρια μου. Περνούν χρήματα και χάνονται τα χρήματα. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι λίγα χρήματα παίρνουν από τα χέρια τους και μένουν. Όχι με την έννοια της τσιγκουνιάς, με την έννοια της προκοπής. Με καταλαβαίνετε, όχι τσιγκουνιάς, της προκοπής. Και το λέει ο ίδιος. Οι γονείς μου με κατηράστησαν. Γιατί τους είχα δυσαρεστήσει. Αυτό θα πει να εύση γέννητε. Όλα να σου πηγαίνουν καλά. Όλα να είναι για σένα καλά. Είναι μια αληθινή ευλογία. Υπάρχουν δύο επιπτώσεις καλής σωστής τιμής προς τους γονείς. Το ένα είναι το εύση γέννητε και το άλλο είναι μακροχρόνιος γέννη επί της γης εις Κύριος ο Θεός δίδωσίσι. Για να σταθείς μακροχρόνιος, πολύ ζωός. Έχουμε εδώ το δεύτερο σαν να καρπό αυτής της τιμής προς τους γονείς. Να ζήσεις πολλά χρόνια. Αντιθέτως, εάν δεν τιμήσεις τους γονείς σου, τότε η ζωή σου γρήγορα θα κοπεί. Θα πεθάνεις νέος. Θα θέλω όμως εδώ κάτι να σημειώσω. Εκείνα τα αγαθά τα οποία βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη είναι περιορισμένα. Και είναι οπωσδήποτε επίγεια. Γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει τα μεγάλα και τα ουράνια και τα αιώνια. Εφόσον δεν είχε ακόμη ο Άδης γίνει παράδεισος
Και ο Άδης έγινε παράδεισος με την κάθοδο του Χριστού. Ο Άδης ήταν φοβερός. Οι δίκαιοι και οι προφήτες και οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης δηλιάζουν να κατέβουν στον Άδη και παρακαλούν τον Θεό να αργήσουν να κατέβουν στον Άδη. Να αργήσουν. Να βλέπουν όσο μπορούν πιο πολύ και πιο πολύ το φως της ημέρας, το φως του ηλίου. Διότι ο Άδης είναι αποκρουστικός. Σήμερα δεν είναι, είναι ο παράδεισος. Σήμερα δεν μπορώ να λέγω ότι πω όσο μπορώ να μείνω εδώ στη γη. Γιατί θα το πω, αφού ο παράδεισος είναι φωτεινός. Τότε οι δίκαιοι θα μέναν πολύ αναμένοντες τον Χριστόν εις τον Άδην, που θα τον μετέβαλε σε παράδεισο. Συνεπώς, όσο πιο πολύ έμεινες πάνω στη γη, ήταν μια περισσότερη ευλογία. Άρα, μία από τις ευλογίες που δίδονται στην Καινή Διαθήκη είναι να είσαι μακροχρόνιος επάνω στην γη. Αυτή δε η μακροχρονιότης ως ευλογία δεν ισχύει πλέον στην Καινή Διαθήκη. Βέβαια, θα πει κανείς, μα να αυτός, ξέρω εγώ, σκότωσε τη μάνα του, τον πατέρα του και αυτός πήγε από σκοτωμό. Βέβαια, πολλές φορές βλέπουμε να έρχονται κάτι κτυπητές τιμωρίες. Αλλά πάντως, αγαπητοί μου, μη περιμένουμε αυτήν τη δεύτερη, κυρίως το δεύτερο, όχι το εψυγέννητο, αλλά τη μακροζωία να την έχουμε, διότι πια είναι μία και η αποκλειστική προσφορά της Παλαιάς Διαθήκης, χωρίς όμως να αποκλείεται από την τελείως από την Καινή Διαθήκη. Αλλά είναι μία σχεδόν, ας το πούμε έτσι, αποκλειστική προσφορά της Παλαιάς Διαθήκης, η μακροζωία. Αυτά μας λέγει ο νόμος ο παλαιός. Και τώρα ας έρθουμε να δούμε τον νόμο αυτόν με το πρίσμα της Καινής Διαθήκης. Μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Δι' αυτόν γάρσε προήγαγεν εις τον βίον ο Θεός. Διότι διαμέσου αυτόν σε έφερε εις την ζωήν ο Θεός». Α, ώστε λοιπόν δεν είμαι καρπός μιας επιθυμίας των γονέων μου. Όχι, αγαπητοί. Πολλές φορές μοιάζει να είμαι καρπός της επιθυμίας των γονέων μου. Όχι. Ο Θεός με προήγαγε εις των βίων διά των γονέων. Όσο και αν μοιάζει ότι μπορεί τα παιδιά, πόπο υποτιμητικό, κι άλλη φορά σας το είχα πει αυτό, δεν θα ήθελα ποτέ να ήξερα ότι είμαι καρπός μιας επιθυμίας και όχι καρπός μιας αγάπης των γονέων. Και όταν κάποτε οι γονείς μπορεί να λένε το παιδί αυτό λέγει ξέφυγε. Ακούστε, έκφραση. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, Σας μιλάω πως ακριβώς συμβαίνει. Ξέφυγε, λέει το παιδί αυτό. Ξέφυγε. Α, δεν το θέλετε το παιδί αυτό, Και αν ίσως δεν είχατε φόβο Θεού ή δεν φοβάστε και την υγεία σας ή δεν ξέρω τι άλλο, θα μπορούσατε να το είχατε θανατώσει και δια της εκτρώσεως. Α, έτσι, Ώστε λοιπόν δεν είναι καρπός της αγάπης σας το παιδί, είναι καρπός της τύχης, ξέφυγε, της επιθυμίας σας. Κρίνατε παρακαλώ να δείτε πόσο υποτιμητικό είναι αν εσείς ποτέ μαθαίνατε ότι οι γονείς σας έτσι εργάστηκαν για να σας φέρουν στην ύπαρξη. Σκεφτείτε το. Παρά τα αυτά, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος προαγάγει εις τον βίο. Ο Θεός είναι. Και μόνο αυτή η ωραία διατύπωση του Αγίου Πατρός δείχνει ότι δεν είμαστε παιδιά των γονέων μας, άρα ιδιοκτησία τους, κτήμα τους, αλλά κτήμα του Θεού. Οι γονείς μας, ό,τι σας είπα προηγουμένως, τι είναι? Είναι απλώς διαχειριστές, οικονόμοι, παιδαγωγοί μας, τίποτε άλλο. Και οφείλουμε εις αυτούς την τιμή. Και αυτή για σένα, μετά Θεόν, αίτιοι του είναι. Και αυτή είναι, μετά το Θεό, η αίτιοι της υπάρξεώς σου. Μετά το Θεό.
Ο πρώτος αίτιος λοιπόν της υπάρξιός μου είναι ο Θεός. Δεύτερος αίτιος της υπάρξιός μου είναι οι γονείς μου. Ουκούν και εσύ μετά Θεόν αυτούς και τιμήσεις και αγαπήσεις. Πρόσεξε, μετά από το Θεό. Όχι πριν από το Θεό, μετά από το Θεό. Και θα τους τιμήσεις και θα τους αγαπήσεις. Ή και προς την του Θεού αγάπην ή προς εκείνους συνεργεί. Να το ξέραν αυτό οι γονείς και να το καταλάβαιναν. Διότι λέει, αν και η αγάπη προς τον Θεό συνεργεί και δια την αγάπη προς εκείνους τους γονείς. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι, ξέρετε, δεν θέλουν τα παιδιά τους να ευσεβούν πολύ, διότι φοβούνται ότι θα τα χάσουν τα παιδιά τους. Θα γίνουν καλόγεροι, θα γίνουν, ξέρω εγώ, κληρικοί, θα φύγουν από το σπίτι, θα κάνουν αυτό, θα κάνουν εκείνο, και εμποδίζουν τα παιδιά από το να μην αγαπούν πολύ το Θεό. Θέλετε να μάθετε ένα μυστικό, πώς τα παιδιά σας να σας αγαπάνε πολύ? Μάθετε τα να αγαπούν το Θεό. Το κριτήριο της αγάπης των παιδιών προς τους γονείς είναι η αγάπη προς το Θεό. Ακόμη και να επιπλήτετε τα παιδιά σας και στραβά να συμπεριφέρεστε απέναντί σας, και μάλιστα με όλες εκείνες τις παραξενιές που μπορεί να έχει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, εάν έχετε φυτέψει την αγάπη του Θεού στα παιδιά σας μέσα, τα παιδιά σας θα σας αγαπούν πάντοτε. Όπως προσφέρεστε, όπως και να είστε. Γιατί? Διότι έχουν και την αγάπη του Θεού, έχουν και τον φόβο του Θεού. Δεν είναι ανάγκη να πούμε στα παιδιά μας να μας αγαπούν. Θα μας αγαπούν γιατί αγαπάνε τον Θεό. Αυτό είναι το κριτήριο της αγάπης προς τον γονέον. Μην λοιπόν σας παρακαλώ, κάνω μία έκκληση στην αγάπη σας. Μάλιστα σήμερα μου έτυχε μία περίπτωση. Ευτυχώς είναι μετανία ήτο. Μην εμποδίζετε τα παιδιά σας να αγαπάνε τον Θεό. Μου έλεγε κάποιο πρόσωπο σήμερα μετά πολλής μετανοίας ότι είχε πέσει έξω. Νόμιζε ότι, και τώρα όμως λέγει το παιδί μου, θέλω να αγαπάει τον Θεό. Νόμιζα. Και το εμπόδιζα το παιδί μου. Ευτυχώς εν μετανοία σας είπα. Λοιπόν, παρακαλώ, προτρέπετε και βοηθάτε με κάθε τρόπο η αγωγή σας να είναι αυτή, να αγαπούν τα παιδιά σας τον Θεό. Η δε μη συνεργή φεύξε από αυτόν αμέσως. Εάν δηλαδή φτάσει το πράγμα, η αγάπη που θα έχετε εσείς τα παιδιά σας να μην τα βοηθήσει να αγαπάνε το Θεό, ή οι γονείς σας, θα λέγαμε, δεν σας βοηθούν να αγαπάτε το Θεό, φύγετε γρήγορα από τους γονείς σας. Αλήθεια, τι θα λέγατε αγαπητοί μου? Είμαι να το διαβάσω ολόκληρο. Αν δέσει και εμπόδιο νόση, και μάλιστα προς την αληθή και σωτήριον πίστη, αν λέει ακόμη σε σένα είναι εμπόδιο οι γονείς σου, και μάλιστα προς την σωστή και σωτηριώδη πίστη και αληθινή, γιατί αυτή είναι αιρετική, ετερόδοξη την εσόντες, ου μόνον φεύξει, αλλά και μισήσεις. Όχι μόνο θα φύγεις από τους γονείς σου, αλλά και θα τους μισήσεις. Ου και εκείνους μόνους, αλλά και προς πάντας τους προσγένους. Όχι μόνο τους γονείς σου, αλλά και όλους τους συγγενείς σου, αν υποτεθεί ότι είναι αιρετικοί ή σε εμποδίζουν από την πνευματική ζωή, και τους κατά πάσαν άλλην φιλίαν και συνάφιαν, και αυτά σου τα μέλη και τα στούτων ορέξεις, και αυτό σου παν το σώμα και την εκ τούτων προς τα πάθη σχέση. Και οι φίλοι σου και οι γνωστοί σου και το ίδιο σου το σώμα, αν με τα πάθη του έχει απαιτήσει και θέλει να σε αποσπάσει από την αγάπη του Θεού, θα μισήσεις. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, ήτης ου μισή. Ακούστε το ρήμα μισή. Τον πατέρα αυτού και την μητέρα, τη γυναίκα και τα τέκνα,
Έτι δε και την εαυτού ψυχήν, ψυχή θα πει ζωή, ου και αίσθημα άξιος. Ρητάκι κατηγορηματικά, γιατί απλούστατα, όταν μπαίνει η πρώτη εντολή της αγάπης προς το Θεό, είναι πρώτη. Και όταν μπαίνει η πέμπτη εντολή της αγάπης προς τους γονείς, είναι πέμπτη. Και όταν βάζουμε το ένα με τον αριθμό 1 και το άλλο με τον αριθμό 5, αυτό δείχνει και μια ιεράρχηση αξίας. Πότε όμως, λέγει, θα φτάσεις να μην ακούσεις τους γονείς σου, αλλά ακόμη να φτάσεις και να τους μισήσεις? Όταν θα σε εμποδίσουν από τη σωστή πνευματική ζωή. Πού είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι όταν λέμε στα παιδιά μην ακούσεις τους γονείς σου, γιατί αυτό δεν το θέλει ο Θεός, και μας κατηγορούν ότι επηρεάζομαι δυσμενών στα παιδιά? Και πού ακούστηκε χραυγάζουν αυτοί οι ταλέποροι γονείς? Και πού ακούστηκε να παραβαίνει κανείς ή να διδάσκει παράβαση της εντολής θύμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου? Πού ακούστηκε? Πού ακούστηκε? Εκεί που εσύ δεν έχεις μάθει να διαβάζεις, αδελφέ μου, την Αγία Γραφή. Αν είχες μάθει να τη διαβάζεις, τότε εκεί μέσα θα μάθαινες ότι ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρε με, είπε ο Χριστός, ουκέστημο άξιος. Αυτός που αγαπάει τη μάνα του ή τον πατέρα του πιο πάνω από μένα, πιο πάνω, υπέρ εμέ, όχι υπέρ εμού, υπέρ εμέ, πιο πάνω από μένα, αυτός δεν μου είναι άξιος. Το διάβασες αυτό, αδελφέ? Τότε πως κατηγορείς ότι ο πνευματικός, ο ιεροκήρυξ, διδάσκουν το μίσος απάμβονος ή στην εξομολόγηση? Το μίσος, το μίσος διδάσκουμε. Εάν το διδάσκουμε, το διδάσκει η Γραφή. Και αν υπάρχει ενοχή σε ένα τέτοιο μίσος, τότε επιτρέψατε μου να πω και να με το συγχωρήσει ο Θεός, τότε ένοχος είναι ο Χριστός, τον οποίον επικαλείσαι ότι είναι ο Θεός της αγάπης. Απλώς τα πράγματα είναι τοποθετημένα στη θέση του. Να το ακούσετε αυτό. Θα σας έλεγα όμως κάτι, και με αυτό θα τελειώσω, γιατί συνεχίζω, Άγιος Πατήρ, δεν τελειώνει εδώ. Αναφέρεται και στους πνευματικούς πατέρες κλπ. Τούτο μόνο. Θέλετε, αγαπητοί μου, να σας αγαπούν τα παιδιά σας? Το είπα και προηγουμένως. Μάθετε να αγαπάνε τον Θεό. Φοβήστε μη σας μισήσουν. Μη κάνετε κάτι που θα σταθεί αντίθετο στο νόμο του Θεού. Διότι αν αυτά παίρνουν σωστή αγωγή, θα σας μισήσουν τα παιδιά σας, εάν μπείτε μπροστά τους για να τους κρύψετε τον Χριστό. Μη λοιπόν εργάζεστε κατά τρόπον που να φτάσουν τα παιδιά σας να σας μισήσουν. Είναι κρίμα, είναι αμαρτία. Τα παιδιά σας πρέπει να σας αγαπούν. Και όχι τίποτε άλλο, ίσως και αυτά τα φτάνετε να παροργίζονται μαζί σας. Διότι λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, οι γονείς μη παροργίζετε τα τέκνα ημών. Θα πει παροργίζω το παιδί μου? Δεν είναι όταν εγώ θυμώσω και πάρω τη ματσούκα και αρχίζω να χτυπάω τη ράχη του παιδιού μου και το παιδί αρχίζει να γριέπει, να φωνάζει, να τσιρίζει. Δεν είναι αυτό ο παροργισμός. Παροργισμός είναι όταν εγώ στέκομαι ανάποδα μπροστά στο παιδί μου. Όταν είμαι ο αιώνια μέθησος, ο αιώνια χαρτοπέφτης, ο αιώνια βλάσφημος, ο αιώνια δέρνων τη γυναίκα μου, το παιδί μου τι θα κάνει? Θα εξαγριωθεί, θα παροργιστεί εναντίον μου. Όταν εγώ το εμποδίζω να ακούσει το λόγο του Θεού, το εμποδίζω να κερδίσει την αιώνια ζωή, το παιδί μου τι θα κάνει? Θα εξαγριωθεί, θα στραφεί εναντίον μου. Αγαπητοί γονείς, σας συμφέρει αυτό? Σας συμφέρει αιωνίως? Όχι, νομίζω. Σας συμφέρει επιγείως? Όχι, αγαπητοί μου. Γιατί δεν σας συμφέρει ούτε επιγείως? Γιατί θα γεράσετε και θα πέσετε στα χέρια των παιδιών. Ή σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Μην κάνετε τον καμπόσο σήμερα, γιατί αύριο τα παιδιά σας θα έχετε παραλύσει πια, θα έχετε γεράσει.
Θα σας πάρουν αυτοί στα χέρια. Και όταν εσείς έχετε σταθεί σκληροί και παροργίζονται στα παιδιά, τα παιδιά σας, τότε θα σας γυροκομούν ίσως, αλλά με μίσος και με περιφρόνηση. Σας συμφέρει? Δεν το νομίζω.